Για μένα είναι η Γκουέρνικα του Πικάσο στο αστυνομικό δράμα. Η δεκαετία του 2000 είναι η δεκαετία που οι σειρές λαχταρούν να μιλήσουν ανοιχτά για τη διαπλοκή, την ανηθικότητα, το σύστημα, τη στάσιμη κοινωνία σε όλο το βρώμικο μεγαλείο της. Είναι η δεκαετία που ξεδιπλώνει κάθε γωνιά της και αποκαλύπτει κάθε χνούδι κρυμμένο πίσω από τα ραμμένα ρούχα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ένα σεναριακό και σκηνοθετικό στίχημα στις αρχές της άγουρης δεκαετίας, ξεδιπλώνοντας το καλλιτεχνικό της ταλέντο στη σκληρή σκηνή της ζωής. Η αλήθεια σε κάθε επίπεδο απογυμνωμένη, χωρίς μεσάζοντες και υποστηρικτές, μα ούτε και ενόχους. Τη θεωρώ στην καλύτερη αστυνομική δραματική σειρά που έχω παρακολουθήσει, χωρίς κανέναν ενδιασμό και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Δεν είναι γροθιά στο κατεστημένο εν έτη 2022, αλλά είναι η αποκάλυψη ενός γόρδιου δεσμού, ενός βασιλιά ξυγυμνωμένου, μιας βασίλισσας κατάφορα ανελέητης, σκληρής πραγματικότητας, κολάσιμης κοινωνίας του χθες, του σήμερα και του αύριο, μία λερναία ύδρα. Η σειρά είναι μία δημιουργία του συγγραφέα και δημοσιογράφου David Simon, βασισμένη στις εμπειρίες του φίλου του, συγγραφέα και καθηγητή σε σχολείο, Ed Burns. Η κάθε σεζόν ξεδιπλώνει τα πλοκάμια της διαπλοκής από τη βάση της κοινωνίας μέχρι το ταβάνι της. Αρκετοί ρόλοι της σειράς βασίζονται σε πραγματικά υπαρκτά πρόσωπα, από κακοποιούς μέχρι ψηλά πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. Οι χαρακτήρες της σειράς δεν αποτυπώνονται μονομερώς, είναι πολυσύνθετοι, είναι ανθρώπινοι. Βυθίζεται σε πλοκάμια της μαφίας των εμπόρων ναρκωτικών, στην πολιτική, στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση και φυσικά στην αστυνόμευση. Παρόλο που δεν κέρδισε ποτέ κανένα βραβείο, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες σειρές που έχουν ανέβει στο χαζοκούτι.